ένα από τα κυριότερα συστατικά της ζωής ανακαλύφθηκε στο πιο απρόσμενο σημείο του γαλαξία μας. Δύο ραδιοτηλεσκόπια ανίχνευσαν φόσφορο στα άκρα του γαλαξία μας. Ο φόσφορος διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του DNA και του RNA στους ζωντανούς οργανισμούς. Οι παρατηρήσεις που διεξήχθησαν από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνας θέτουν υπό αμφισβήτηση τις τρέχουσες υποθέσεις σχετικά με τον σχηματισμό των στοιχείων στις απόκεντρες περιοχές του γαλαξία μας. Τα δεδομένα αποκάλυψαν την ύπαρξη φωσφόρου στο WBOG89-621, ένα μοριακό νέφος που βρίσκεται περίπου 74.000 έτη φωτός μακριά από το κέντρο του γαλαξία μας. Η παρουσία φωσφορικού μονοξειδίου και φωσφορικού νητριδίου ανιχνεύτηκε στην περιοχή από τα τηλεσκόπια. Η ανακάλυψη επεκτείνει την παρουσία του φωσφόρου σχεδόν σε διπλάσια απόσταση από το σημείο όπου ήταν γνωστό ότι υπήρχε. Εκτός από τον φόσφορο, ζωτικά στοιχεία για τη ζωή περιλαμβάνουν υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο και θείο. Στοιχεία όπως άνθρακας, οξυγόνο και άζωτο είναι γνωστό ότι δημιουργούνται σε αστέρες χαμηλότερης μάζας, που εκτιμάται ότι είναι πιο διαδεδομένοι κοντά στα περίχωρα του γαλαξία μας. Καθώς αυτοί οι αστέρες χαμηλής μάζας πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απελευθερώνουν αυτά τα στοιχεία στο διάστημα. Πιστεύετε ότι ο φόσφορος δημιουργείται κατά τη διάρκεια εκρήξεων σούπερνόβα, οι οποίες απαιτούν ένα αστέρι με μάζα τουλάχιστον 20 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του ήλιου. Δεν αναμένεται μαζική δημιουργία αστέρων στα εξωτερικά άκρα του γαλαξία μας, λόγω της μειωμένης πυκνότητας της ύλης, καθώς απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα του γαλαξία. Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι αστέρες δεν μπορούν να αποκτήσουν αρκετή μάζα για να τερματίσουν τις ζωές τους σε εκρήξεις σούπερνόβα. Η νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η διάχυση του φωσφόρου δεν εξαρτάται μόνο από τις εκρήξεις αυτές.